Καταρχάς πρέπει να ξέρετε, να το ξέρετε οπωσδήποτε, ότι και εγώ έχω πραγματικά εδώ ζήσει από τότε που γεννήθηκα. Γιατί στις 24 γεννήθηκα και ο πατέρας μου ήταν συνεφημέριος με τον πατέρα Γεώργιο τότε εδώ, να είναι. Επομένως το λέω αυτό γιατί καμιά σκέψη και κανένας λογισμός δεν υπάρχει και δεν υπήρχε να υποβιβαστεί το μοναστήρι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξέρω την ιστορία όσο μπορώ του μοναστηριού και ξέρω πόσο βοήθησε και βοηθάει αυτό το μοναστήρι στην Μητροπολία μας, στην περιοχή μας και οφείλουμε να το αναδείξουμε και να βοηθήσουμε να το ανεβάσουμε. Και αυτός είναι ο πόθος. Και μέσα. Είναι τόπος λατρείας, ασκήσεως προσευχής. Και σε κάποια μοναστήρια υπήρχαν παλιά, ας πούμε, αυτοί, πηγαίναμε, καθόμασταν, περνάγαμε καλά και δεν είναι κέντρο διαρμομένο το μοναστήρι. Δεν είναι κέντρο αναψυχής. Δεν είναι κέντρο, θα το πω έτσι, διακοπών. Είναι τόπος προσευχής, λατρείας και ασκήσεως. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση να επαντρωθεί με μοναχούς και μοναχές. Ήμασταν και είμαστε σε διαρκή κίνηση και το λέω έτσι μόνο την καρδιά, αγωνίζουμε πολύ και το ξέρουμε από όλους τους πατέρες στη συνέχεια. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, βλέπετε, ότι κανείς αδελφότητα και μάλιστα σωστή αδελφότητα για να έχει την πραγματική διακοπή. Αν κάναμε κάποιες κινήσεις εδώ, δεν κάναμε, εδώ είναι το λεπτό σημείο, να πάρουμε το μοναστήρι και να κυβερνάει η Μητρόπολη στο μοναστήρι. Η Μητρόπολη όλα τα μοναστήρια τα έχει. Και μας είναι όλων μας, έτσι. Και ό,τι φτιάχνουμε είναι για όλους μας. Γιατί είναι δική σου η Παναγία, δικιά μου, όχι. Όλων. Άρα και όλοι συμμετέχουμε και έτσι πρέπει να γίνεται. Και όπως είπε ο Σεβασμιώτος πριν για τα έργα που γίνονται, είδατε αυτός δεν είναι που κάνει ο κύριος Κατσιμπάνος, παραδείγματος χάρη, παράδειγμα από τη Σκουντερά εδώ, όμως έρχεται εδώ και φτιάχνει αυτό το έργο. Αυτό μένει εδώ, δεν το παίρνει αυτός μετά το μοναστήρι και εμείς που εδώ με την Επιτροπή κάθε μέρα εδώ είμαστε και διακονούμε. Εγώ έχω και εφημεριακά καθήκοντα κάτω στον Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, τα οποία αυτές τις ημέρες άφησαν και εμείς ζητούμε. Δεν είναι πρόβλημα. Περάστε να πάρετε καφεδάκι εσείς, παιδιά. Πρόεδρε, μέσα. Είστε καλά, μια πολλά. Να πείτε καφέ, να με ρωτάτε εσείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Σκουτερά σε ένα αρκετό καλό ύψωμα, το οποίο βρίσκεται η Μονή Λυκούρησης, η Παναγία η Λυκουρισσότησα. Πάτερ, εδώ πώς βλέπετε εσείς αυτό το προσκύνημα της Μονής? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η Ιερά Μονή καταθέσει ως τη στιγμή ζώνης Λυκούρησης, όπως λέγεται, βρίσκεται κοντά στο Αγρίνιο, σε μια απόσταση 15 περίπου χιλιόμετρων και είναι ένα κόσμο και ένα στόλισμα για την περιοχή και για όλη τη Μητροπολία μας. Ένα μοναστήρι σε μια κατάφυτη περιοχή, ένα μοναστήρι με μια ιστορία μεγάλη και μια προσφορά μεγάλη στον τόπο, ένα μοναστήρι που έχει την ιστορική και θεματουργό εικόνα της Παναγίας, της Λυκουρισσότησας όπως λέγεται, και η οποία, χάρη τη Θεού βέβαια, έχει χαρίσει μεγάλη ευλογία και πολλά θαύματα στην περιοχή μας. Εδώ σε αυτό το μοναστήρι, επί παραδείγματι, θεραπεύτηκαν πολύ δαιμονισμένοι άνθρωποι. Αυτόπτης κληρικός μας διηγείται ότι ερχόταν δαιμονισμένοι σε αθλία κατάσταση και έφευγαν ηματισμένοι και σοφρονούντες. Εδώ θεραπεύτηκαν και άλλα
νοσήματα, άνθρωποι με φοβερές αρρώστιες. Εδώ οικογένειες που δεν τεκνοποιούσαν με την ευλογία της Παναγίας μας έφυγαν και η Παναγία μας για τον προσευχόν της τους χάρισε τέκνα. Εδώ έγιναν και άλλα σημεία, τότε που ήταν εδώ οι Γερμανοί, τότε που ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, έγιναν πολλά θαύματα και σημεία, αλλά και από την τουρκοκρατία ακόμη διασώζονται πολλές διηγήσεις, δια των οποίων βλέπουμε καθαρά την παρουσία της Παναγίας μας και την επέμβασή της σε διάφορες στιγμές και τη βοήθεια που προσέφερε στους αδελφούς χριστιανούς. Δυστυχώς δεν ήταν και δεν είναι ένα μοναστήρι που έχει πολυάριθμη μοναστική αδελφότητα. Υπήρχε πάντα μια δυσκολία σε αυτό το σημείο. Τώρα μια μοναχή υπάρχει εδώ, η Αρώντισσα Φιλοθέη, η οποία αγωνίζεται και προσφέρει τον εαυτό της στη διακονία του μοναστηριού, αλλά στοχεύουμε να βρούμε πράγματι μια καλή πνευματική αδελφότητα για να έρθει να εγκατασταθεί στο μοναστήρι και να το βοηθήσει και να το αναδείξει, αλλά και να βοηθήσει όλη την περιοχή. Έχει τη δυνατότητα το μοναστήρι να διατηρήσει μια αδελφότητα και όλοι μας θα βοηθήσουμε. Αλλά χρειάζεται όμως να βρεθεί σωστή, το υπογραμμίζω, πνευματική αδελφότητα. Η γιορτή της τιμίας ζώνης, της Παναγίας της Λικουρισιώτισσας που λέτε, ποια ημερομηνία ακριβώς είναι? Ναι, η κυριώνυμη γιορτή της Παναγίας μας είναι την ημέρα που εορτάζεται η κατάθεση της τιμίας ζώνης Παναγίας μας, την 31η Αυγούστου. Και τότε πρέπει να πούμε ότι γίνεται προσκύνημα μεγάλο στο μοναστήρι μας εδώ. Χιλιάδες λαού έρχονται. Πραγματικά η εικόνα της Παναγίας μας, λόγω των θαυμάτων των πολλών που έκανε, έχει επιβληθεί και έχει γνωριστεί και την σέβονται πολύ και την ευλαβούνται πολύ οι χριστιανοί μας και χιλιάδες λαού έρχονται την ημέρα της Πανηγύριος. Αλλά και άλλες ημέρες εορτάζει το μοναστήρι μας. Παραδείγματι την Δευτέρα Ιουλίου, την ημέρα της καταθέσεως της μίας αισθήτως της Παναγίας μας, αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα, όπως και σήμερα. Και ερχόμαστε με τη χάρη του Θεού και ζούμε πνευματικές τα πω στιγμές, γιατί βλέπει κανείς αυτόν τον λαό, τον ευλαβή λαό, τον αγωνιστή λαό, να έρχεται και να προσκυνάει την Παναγία μας, να την τιμάει και να ζητάει τις πρεσβείες της να φεύγει με αποφάσεις. Πρόσφατα. Τώρα απλώς θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς το μοναστήρι θέλει βοήθεια, έχουμε τοποθετήσει, θα πω απλά, μια επιτροπή από 4 καλούς, ευσεβείς, αγωνιστάς, θα πω, χριστιανούς, από 4 κυρίους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της διοικήσεως και της διακονίας, και το Συμβούλιο αυτών των 4 επιτρόπων διευθύνεται από έναν ευλαβή και έμπειρο ιερέα, τον πατέρα Βασίλειο του, μαζί με τους επιτρόπους, και δίνουν ό,τι καλύτερο στην Ιερά Μονή αυτή, και πρέπει να πούμε ότι το έχουν αναδείξει περισσότερο. Ακόμη πρέπει να πω ότι έχουμε εθελοντάς αδελφούς χριστιανούς, οι οποίοι έρχονται και προσφέρουν, και ήδη ανακαινίζεται το μοναστήρι πραγματικά αυτή τη στιγμή. Ανακαινίζεται με διάφορα έργα ανανεώσεως και ανακαινήσεως. Πρόσφατα πρέπει να πούμε ότι από ένα, θα λέγαμε, γεγονός απρόσμενο, ανακαλύφθηκαν ιερά λείψανα εδώ κοντά στο μοναστήρι. Ήταν αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Ήταν χωμένα μέσα. Λοιπόν, και ένας επίτροπος που είχε πήγαινε μια εργασία 800 μέτρα πιο πέρα από το μοναστήρι, πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα καζάνι
το οποίο πραγματικά δημιούργησε ένα θόρυβο μεγάλο. Κατεβαίνει και βλέπει μέσα ότι ήταν καντήλια, θυμιατό και ιερά λείψανα, τα οποία είχαν και το όνομα των Αγίων και τα οποία καθαρίσαμε και πλύναμε και ήδη δημιουργήσαμε, κατασκευάσαμε καλύτερα λειψανοθήκες πολύ καλές, θα τα βάλουμε μέσα και θα τεθούν προς προστήνηση στους πιστούς. Ευχαριστούμε πολύ τις ευλογίες σας. Για να υπάρχουν να εύχεστε εδώ στο μοναστήρι αυτό να έρχονται και εμείς να ερχόμαστε, αλλά και οι αδελφοί μας, οι χριστιανοί μας, και να δυναμώνουμε την πίστη μας, να εύχεστε. Να δυναμώνουμε την αγάπη μας στον Κύριο. Να δυναμώνουμε την αγάπη μας στην Παναγία μας, το σεβασμό μας, την ευλαβιά μας. Να εύχεστε εδώ που ερχόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις, να ανακοινίζουμε τον εαυτό μας, γιατί τα μοναστήρια δεν είναι κέντρα αναψυχής, ούτε διακοπών. Είναι κέντρα προσευχής, λατρείας, ασκήσεως, κέντρα που δοξάζουν τον Θεό, αλλά βοηθούν και εμάς να ωφεληθούμε πνευματικά. Και αυτό έτσι φιλοδοξούμε να κάνουμε χάρη του Θεού. Το μοναστήρι αυτό το ιστορικό, το ευλογημένο, με την τόση προσφορά στον τόπο μας, της Παναγίας μας, της Λυκουλισσότησας όπως λέμε, ευχόμαστε να γίνει κέντρο που θα πνευματικό, που θα δοξάζει τον Θεό, θα τιμάει την Παναγία μας, αλλά και θα ωφελεί ψυχές αθάνατες. Ευχαριστώ πολύ και σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.